Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το έχω πει και την άλλη φορά, ειδικά για το φάρμακο πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, γιατί το είχα τονίσει. Η μπάνκα που δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε μέσα από το φάρμακο. Όλα τα υπόλοιπα ήρθαν από το φάρμακο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ξέρω, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, το έχω πει. Είμαι ενεργός φαρμακοποιός 40 χρόνια και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι είχαμε κάποιες πληροφορίες, μας έδωσαν σε απάντηση από την κυρία Αντωνίου. Θα δείτε εδώ στο τέλος, λέει, σημειώνουμε ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν αποκλειστικά μόνο σε πουλήσεις και όχι καταναλώσεις φαρμάκων. Και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στη φαρμακευτική και νοσοκομειακή δαπάνη. Ο ΕΟΦ, εκ της αρμοδιότητάς του, δεν διαθέτει στοιχεία δαπανών φαρμάκων, δαπανών υλικού πάσης φύσεως αναγκαίου για τη λειτουργία του συστήματος παροχής περιέθαλψης και γενικότερα στοιχεία δαπανών που αφορούν στη δημόσια ή στην ιδιωτική υγεία. Αυτά είναι πάρα πολύ βασικά, γιατί έχουμε πωλήσεις, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι γίνεται με την κατανάλωση των φαρμάκων και όλα αυτά. Άρα λοιπόν η κυρία Αντωνίου πρέπει να έρθει, πρέπει να έρθουν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, εσείς τώρα τι θέλετε να πείτε. Να αρχίσουμε με τον κύριο Μάρτυρα, τι λέτε. Λοιπόν. Και αυτό σωστό είναι, το έχουμε. Δει και την κυρία να τη φωνάξετε με μια ώρα μετά. Καλώς. Ωραία. Λοιπόν. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στη διαδικασία καθ' αυτή. Ο κύριος Μάρτυρας. Κύριε Μάρτυρα, παρακαλώ πολύ. Καλημέρα σας καταρχήν και ψήμως. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Καλημέρα και από μένα. Να μας πείτε τα στοιχεία σας, παρακαλώ, για το εντάξει. Είμαι ο Σταύρος ο Ευαγγελάτος. Είμαι ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Μάλιστα. Του ΣΕΙΠ. Μάλιστα. Πού μένετε? Στη Νέα Σμύρνη. Ναι, διεύθυνση, γιατί πέρα την πούμε. Ή αφήστε την. Νέα Σμύρνη, φτάνει αρχή η διεύθυνση. Ωραία, εντάξει, γνωστή διευθύνση. Αφού έχετε υπηρεσιακή διεύθυνση, να ορκιστείτε, παρακαλώ, για την. Ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια. Θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο θα πω. Θρησκευτικό. Ωραία, δώστε το θρησκευτικό. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια. Ωραία. Και μόνο την αλήθεια. Είσαστε πολλά χρόνια επιθεωρητής. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ διορίστηκα στο ελληνικό δημόσιο. Είμαι του κλάδου επιθεωρητών με διαδικασίες ανωτά του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, του ΑΣΕΠ δηλαδή. Κατέχοντας μεταπτυχιακό τίτλο, διδακτορικό τίτλο με υποτροφή Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και κατέχοντας και μεταδιδακτορικό ερευνητικό τίτλο. Από διορισμό μου λοιπόν είμαι του. Σε αυτή τη θέση που είστε σήμερα, κλάδου, από πότε είστε? Σας πω. Μάλιστα. Είμαι του κλάδου των επιθεωρητών. Ο οποίος στη συνέχεια. Και μάλιστα είχα την τιμή να διοριστώ στην Διεύθυνση Επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας, η οποία ήταν ο προπομπός του σημερινού Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας. Το ΣΕΙΠ λοιπόν ιδρύθηκε, συστάθηκε με τον 29-20 του 2001 τον νόμο και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 2002 σαν συνέχεια, ξαναλέω, της Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας. Εγώ λοιπόν έκανα μία, αν θέλετε, πορεία ως επιθεωρητής από ιδρύσεως του ΣΕΙΠ αλλά και προγενέστερα μέχρι το 2013, οπότε και κλήθηκα να διευθύνω την Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας, γιατί το βασικό μου πτυχίο είναι φαρμακευτική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2014, τον Ιούνιο, ανέλαβα ως επικεφαλής στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας. Τον Ιούνιο του 2014, λοιπόν. Πριν αναλάβω ο Γενικός Επιθεωρητής, ναι. Από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Μάλιστα. Εάν μου επιτρέπετε να αναφερθώ λίγο. Ναι, θα σας δώσουμε ένα περιθώριο 10 λεπτών να μας πείτε. Ωραία, μια εισαγωγή. Μου αρκεί αυτό, κύριε Πρόεδρε, για να μπορέσω να σας βάλω λίγο σε κάποιο κλίμα, ενδεχομένως να προλάβω και κάποιες ερωτήσεις σας, αν μου επιτρέπετε. Γιατί βέβαια εδώ ο τίτλος της εξεταστικής σας επιτροπής έχει να κάνει με τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας από το 1997 μέχρι το 2014. Όλα τα σκάνδαλα, όχι συγκεκριμένα στοχευμένα, γιατί σας άκουσα νωρίτερα που
σε ένα θέμα μόνο στοχεύσατε. Ωραία, λοιπόν, επειδή εδώ έχω την αίσθηση ότι θα το διευρύνω, γι' αυτό δεν ήθελα να σας διακόψω νωρίτερα από σεβασμό στην Επιτροπή σας, αλλά θα το εκτιμήσετε εσείς. Να πω δύο λόγια για το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο υπάγεται στον Υπουργό Υγείας, τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης δια της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς και στο Γενικό στη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης δια του Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Επιθεώρησης, το οποίο υπάρχει νομοθετικά. Εμείς είμαστε ένα εξειδικευμένο σώμα επιθεώρησης του δημοσίου, ίσως το πιο εξειδικευμένο στο ελληνικό δημόσιο τομέα, γιατί ακριβώς οι δραστηριότητές μας αφορούν τον πολύ ευαίσθητο και εξειδικευμένο χώρο της υγείας. Δηλαδή, φανταστείτε, πέρα από τα σκάνδαλα τα οποία διερευνάτε εσείς εδώ, υπάρχουν υποθέσεις ιατρικών λαθών, υπάρχουν υποθέσεις τέτοιες πολύ εξειδικευμένες, τις οποίες χειρίζεται η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, απευθύνει πάρα πολλά αιτήματα για προκαταρκτικές εξετάσεις στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, για να μπορέσει να έχει να βασίσει οποιαδήποτε δικαστική της διαδικασία, ποινική κτλ. Άρα λοιπόν η εξειδίκευση είναι δεδομένη και από την άλλη πλευρά να σας πω ότι οι αρμοδιότητες του ΣΕΙΠ εκτείνονται όχι μόνο στο στενό δημόσιο τομέα της υγείας και της πρόνοιας, εκτείνονται και στον ιδιωτικό τομέα υγείας και πρόνοιας, που μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλο εύρος είναι αυτό, αν αναλογιστεί κανείς πόσες ιδιωτικές κλινικές, πόσα προνοιακά ιδρύματα, πόσα εμφιαλωτήρια, πόσα φυσικοθεραπευτήρια, πόσα ιδιωτικά φαρμακεία υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το εύρος μας είναι πάρα πολύ μεγάλο και των αρμοδιοτήτων και των παρεμβάσεων τα οποία κάνουμε. Να μπω λίγο στο θέμα, για να μην καθυστερώ σε οτιδήποτε διαδικαστικού χαρακτήρα. Απλά να σας πω ότι ο Γενικός Επιθεωρητής του ΣΕΙΠ δίνει εντολές για έλεγχο και επιθεώρηση σε επιθεωρητές αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τον νόμο, ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας, του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γενικού Γραμματέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, που ελεκτικά το υποστηρίζει το ΣΕΙΠ, ενώ ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας η αρμοδιότητα, όπως φέρεται, η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, και βέβαια μετά από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη. Ο σκοπός του ΣΕΙΠ είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, η εξάλληψη της κακοδιοίκησης και της προστασίας της υγείας αλλά και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε εμείς ότι τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στην καταπολέμηση φαινομένων είτε διαφθοράς, είτε κακοδιοίκησης, είτε κακοδιαχείρισης. Ενδεικτικά θα πω, για να ακουστεί κιόλας, και αυτό είναι και ένα εύσημο για τους επιθεωρητές του ΣΕΙΠ, οι οποίοι έχουν αναλάβει και έχουν σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια που έχει στοχευθεί και έχει μειωθεί, όπως ξέρετε, το μπάτζετ οικονομικά γενικότερα για τους πολίτες. Σας υπενθυμίζω λοιπόν τους ελέγχους που έχουμε διενεργήσει με αποτελέσματα, τόσο για το Κελπνό, αφού ήμασταν εμείς η πρώτη υπηρεσία η οποία έβγαλε τη τμηματική έκθεση που αφορούσε τη διαφημιστική δαπάνη για το Κελπνό. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πορίσματα σε σχέση με ιδιώτες γιατρούς που χειρουργούν στα κρατικά νοσοκομεία, με τον έλεγχο στο χειροκομείο Αθηνών, όπου αναδείχθηκαν πάρα πολύ μεγάλες περιπτώσεις κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης. Έλεγχοι στα νοσοκομεία για τις προμήθειες όλων των προϊόντων, θα αναφερθώ στη συνέχεια. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν πρέπει να το δούμε στοχευμένα, αλλά είναι πάρα πολλά τα θέματα και θα αναφερθώ με στοιχεία στη συνέχεια. Έχουμε για την προμήθεια των ραδιοφαρμάκων, όπως σας είπα, στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση. Έχουμε κάνει πολλούς ελέγχους για μία απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από νοσοκομεία, για παρακρατήσεις, για παραβατικές χορηγήσεις ιατρικών βεβαιώσεων από δημόσια νοσοκομεία, έλεγχοι σε ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων που παρανομούν εισπράττοντας παράνομα κόμιστρα σε ασθενείς. Δεν είναι μόνο δηλαδή στο δημόσιο οι έλεγχοι που κάνουμε. Έλεγχοι στα κυκλώματα μαύρης εργασίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τις παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες σε συνεργασία με την οικονομική αστυνομία.
με χρεώσεις, με ποιότητες πόσιμου νερού εμφιαλωτηρίων στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Και τέλος πάντων έχουμε ξεκινήσει αυτό το τελευταίο διάστημα και βάζουμε τις βάσεις οριζόντια όσο αυτό μας είναι δυνατό σε ελέγχου σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας με σκοπό να αποτελέσουν τη βάση για μετέπειτα ελέγχους από την υπηρεσία μας και όχι μόνο. Ένα είναι αυτό. Πλην όμως, επειδή οι καταγγελίες όπως αντιλαμβάνεστε και τα αιτήματα για έλεγχο από τους υπουργούς και τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης που προανέφερα είναι πάρα πολλά, μα πάρα πολλά, αλλά και οι καταγγελίες απλών πολιτών, οι οποίες διερευνώνται ως προς τη σοβαρότητα, τη βαρύτητα και μετά αν είναι ασχολούμαστε ελεκτικά ή όχι, αυτό ο κατασταλτικός μας, αν θέλετε, χαρακτήρας ως υπηρεσία είναι πιο αν θέλετε, σε μεγαλύτερη έκταση από αυτή των τακτικών ελέγχων. Άρα λοιπόν, σας έδωσα ένα εύρος, θεωρώ, αρμοδιοτήτων και γενικότερα των ελέγχων που έχουμε διενεργήσει τα τελευταία χρόνια. Και αν, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, να πάω κατευθείαν στο θέμα, αυτά τα οποία, κατά την άποψή μου και σε συνέχεια της κλήσης που έλαβα από εσάς την περασμένη Πέμπτη στο γραφείο μου, με βάση το θέμα των διερεύνηση των πιθανών σκανδάλων ή που σχετίζονται σε πρώτο βαθμό με υπερτιμολογήσεις υλικών αντιδραστηρίων και μηχανημάτων και τα συναφή, μάζεψα κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθώ τώρα άμεσα. Μου δίνετε τον λόγο γι' αυτό? Βεβαίως τα συγκεντρώνουμε. Εγώ έχω σταχυολογήσει ορισμένα και έχω κόψει και ράψει από πορίσματα με σκοπό να είμαι πιο ευέλικτος ως προς τη σημερινή μου παρουσία εδώ. Βεβαίως όλα αυτά θα σας διαβιβαστούν κατόπιν του αιτήματος που ήδη μας έχετε στείλει και συγκεντρώνονται. Έχει συσταθεί μια ομάδα επιθεωρητών η οποία διερευνά τόσο στην Αθήνα όσο και στο περιφερειακό γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να μαζέψει και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας. Μου δίνετε το λόγο στη συνέχεια, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ. Εγώ θα έλεγα να κάνετε μια παρουσίαση αυτού του υλικού που έχετε επί συγκεκριμένων. Περί τίνος πρόκειται, να μας πείτε? Ωραία, αυτό ακριβώς λοιπόν σας λέω. Πέραν της εισαγωγής που έκανα γενικότερα για να μπούμε και λίγο στο κλίμα, σας λέω λοιπόν από τα πεπραγμένα του ΣΕΙΠ του 2004, να σας πω ότι και εγώ από όσο θυμάμαι από την προηγούμενη θητεία μου ως επιθεωρητή, το ΣΕΙΠ ενεπλάκει δυναμικά εκείνα τα χρόνια μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν υπήρξαν κάποιες δημοσιογραφικές έρευνες σχετικά με το γεγονός των υπερτιμολογήσεων σε βηματοδότες, στεντ, απεινιδωτές, αλλά και σε φίλτρα τεχνητού νεφρού. Σας διαβάζω, για να μην χρονοτριβώ, τις διαπιστώσεις μας από τους ελέγχους στα θέματα των βηματοδοτών. Διαπιστώσεις. Πρώτον, πριν την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες καθορίστηκαν οι ανώτατες τιμές για την προμήθεια βηματοδοτών και απεινιδωτών, η τακτική των προμηθευτών να μην συμμετέχουν στους διαγωνισμούς αποσκοπούσε στο να οδηγηθεί η διαδικασία προμήθειάς τους σε απευθείας αναθέσεις. Αυτό ήταν το καθεστώς μέχρι τότε, απευθείας αναθέσεων, με τιμές πολύ υψηλές, τις οποίες θεωρούμε ότι οι προμηθευτές ήθελαν να καθιερώσουν στην αγορά. Οι τιμές προμήθειας των βηματοδοτών και απεινιδωτών τέθηκαν με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις σε τιμές πολύ ψηλότερες από τις τιμές που ισχύουν διεθνώς για τα ίδια αυτά. Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω, γιατί παρίσταμαι σήμερα θεσμικά στην Επιτροπή σας. Στα πεπραγμένα του ΣΕΙΠ για το 2004. Αναφέρομαι σε αυτά με δεδομένο ότι η Επιτροπή σας διερευνά τα σκάνδαλα από το 1997 και μετά. Έχουμε και τις υπουργικές αποφάσεις? Δεν τις έχω μαζί μου σήμερα. Αν τις ζητήσουμε, θα τις έχουμε? Μπορείτε κάλλιστα να τις βρείτε, βεβαίως. Εντάξει. Είναι αναρτή. Έτσι, κύριε Πρόεδρε. Οι υπουργικές αποφάσεις είναι... Λοιπόν, καθορίστηκαν δε χωρίς να γίνει έρευνα αγοράς, οι τιμές δηλαδή αναφέρουμε εδώ, χωρίς να γίνει έρευνα αγοράς σε διεθνές επίπεδο. Οι τιμές που καθορίστηκαν με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις είναι οι ανώτατες επιτρεπόμενες,
Αλλά δεν έχουν αποκλειστικό χαρακτήρα. Είτε τα νοσοκομεία είχαν την υποχρέωση, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, να διαπραγματεύονται με τους προμηθευτές ώστε να υπάρχει έκπτωση. Τα νοσοκομεία προμηθεύτηκαν τους βηματοδότες και τους απεινιδωτές τις ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές ή με μικρή απόκληση από αυτές. Οι ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις αποτέλεσαν το άλοθη ώστε τα νοσοκομεία να νομιμοποιούν τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Κύριε Επιθεωρητά, ποιοι ήσαν οι αρμόδιοι υπουργοί που υπέγραφαν τις κοινές, ξέρετε, το έχετε? Υποθέτω ότι είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης τότε και ο Υπουργός Υγείας. Ναι. Αυτό θυμάμαι και εγώ, αλλά κρατώ αφήστε μια μικρή επιφύλαξη ως προς αυτό. Μας πει όλα. Άρα λοιπόν εδώ υπήρχε ένα καθορισμένο, αν θέλετε, σκηνικό, ένα πλαίσιο, το οποίο το καθόριζαν ως προς την ανώτατη τιμή τους οι κοινές υπουργικές αποφάσεις. Εδώ λοιπόν, από την έρευνα που, τον έλεγχο που κάναμε ως υπηρεσία, διαπιστώσαμε ότι η τακτική, υπήρχε μια τακτική από την πλευρά των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, από ό,τι φαίνεται εδώ. Θέλω να τονίσω σε κάθε τόνο και προς πάσα κατεύθυνση ότι το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας δεν έχει κανένα προσωπικό με κανέναν. Υπηρετούμε το θεσμικό μας ρόλο από πάνω μέχρι κάτω. Εδώ η τακτική λοιπόν λένε για τους γιατρούς, γι' αυτό αναφέρθηκα, μη θεωρηθεί οτιδήποτε υπονοούμενο για κανέναν ή για καμία κατηγορία εργαζομένων. Υπήρχε όμως μια τακτική η οποία καταγράφηκε. Ήταν να αναγράφουν στα αιτήματα προμήθειας προς τα νοσοκομεία όχι μόνο τον τύπο αλλά και τον κατασκευαστικό οίκο. Καθώς και ότι πρόκειται για είδη εξαρτώμενα από τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή. Αυτό, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, δεν έχει επιστημονικό υπόβαθρο, δεδομένου ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι τύποι βηματοδοτών και απεινιδωτών των περισσότερων οίκων καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενή, λέμε εμείς. Η διαδικασία λοιπόν που είχε καθιερωθεί σε πολλά νοσοκομεία τότε είναι να γίνονται οι παραγγελίες των ειδών προς τις προμηθεύτριες εταιρείες απευθείας από τους γιατρούς, χωρίς κανένα έλεγχο από τις οικονομικές. Αυτό λέμε εμείς. Αυτό διαπιστώσαμε. Λοιπόν, σας λέω ότι υπήρχε... Κρατάτε τις ερωτήσεις, θα τις κάνουμε μετά. Ό,τι θέλετε. Αφήστε. Κρατάτε τις ερωτήσεις, θα τις κάνουμε μετά. Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι είμαι σαφής ως προς το γεγονός ότι υπήρχε το πρώτο. Ρώτησε για την τιμή ο κύριος Μηταράκης. Η τιμή ήταν η καθορισμένη από τους υπουργούς. Δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι. Κρατήστε το. Το ανώτατο ήταν κατά... Δεν καταλαβαίνουμε, ανώτατο. Ερωτήσεις μετά, μην του χωλάμε τον ιδρυματόδρομο. Σας παρακαλώ. Ας έχει μια ροή η αφήγησή του, είναι ενδιαφέρουσα. Ναι. Λοιπόν, γινόταν απευθείας λοιπόν οι προμήθειες από τους γιατρούς χωρίς κανένα έλεγχο από τις οικονομικές υπηρεσίες, όπως έχει καταγραφεί, οι οποίες ασχολούνται μόνο με την τυπική διαδικασία της λογιστικής διεκπεραίωσης των τιμολογίων. Εδώ υπήρξε και ένα άλλο φαινόμενο. Υπήρξαν offshore εταιρείες, τις οποίες ίδρυαν οι οίκοι οι οποίοι εκπροσωπούν κάποιους άλλους οίκους στην Ελλάδα, ίδρυαν κάποιες offshore στην Κύπρο ή και αλλού. Με αυτή τη διαδικασία λοιπόν των offshore αλλοιώνεται η πραγματική εικόνα ως προς τις τιμές εισαγωγής. Οίκη ανοχής, οίκη ανοχής. Ανοχής. Άρα λοιπόν εδώ, προσέξτε να δείτε, εφόσον δεν εγένετο, δεν ελάμβανε χώρα έρευνα σε διεθνές επίπεδο, θα το κάνω το σχόλιο λοιπόν, αφού δεν εγένετο έρευνα σε διεθνές επίπεδο για τις τιμές που ίσχυσαν για τα ίδια αυτά που είδαμε εμείς και για τα φίλτρα τεχνητού νεφρού που θα αναφερθώ αντίστοιχα. Δεν υπήρχε λοιπόν αίσθηση τι γινόταν σε διεθνές επίπεδο. Υπήρχαν οι ανώτατες τιμές από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις. Η εταιρεία για να δικαιολογήσει, όποια εταιρεία να δικαιολογήσει, ίδρυε την τιμή την οποία ήταν αυξημένη στην Ελλάδα, που βρέθηκε να είναι πολλαπλάσια από αυτή που ίσχυσε σε άλλες χώρες μετά από έρευνα. Άρα ίδρυαν offshore εταιρείες, έτσι ώστε να φαίνεται άλλη εικόνα ως προς τις τιμές εισαγωγής των προϊόντων τους στην χώρα μας.
Λοιπόν, άρα οι τιμές διαμορφώνονται από τις εταιρείες υψηλές, τις οποίες καλείται να καταβάλει ως πελάτης το ελληνικό δημόσιο μέσω των νοσοκομείων αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων. Εκτός από βηματοδότες και απεινιδωτές, και οι τιμές προμήθειας των υλικών αγκιοπλαστικής τότε ήταν πολύ ψηλότερες από αυτές που ισχύουν διεθνώς. Οι φορείς δεν προβαίνουν σε έρευνα αγοράς, στην οποία θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει και τα περιφερειακά συστήματα υγείας, οι σημερινές υγειονομικές περιφέρειες. Εδώ λέμε ότι η αγορά της Κύπρου, που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, προμηθεύεται σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Εδώ να σας πω ότι ζητήσαμε με προτάσεις μας, και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία για την Επιτροπή σας, να καταργηθούν άμεσα οι κοινές υπουργικές αποφάσεις. Να καταργηθούν άμεσα οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν ανώτατες τιμές και στόχος πρέπει να είναι η προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών μέσω διαγωνισμών. Κύριε Πρόεδρε, είναι στα πεπραγμένα του ΣΕΙΠ του 2004, το οποίο σας έχουμε ήδη αποστείλει με την πρώτο έτοιμά σας. Σας στείλαμε τα συνολικά πεπραγμένα. Α, είσαστε θρασείς εσείς. Α. Οι προηγηματοδότες έκαναν 6,5 εκατοστάρια. Είμαστε και θρασείς. Ωραία. Άλλο από τα έγγραφα, κύριε Μάρτυρα. Άλλο έγγραφο. Έχουμε ζητήσει, γιατί δεν έχουμε ζητήσει, αλλά δεν μας ακούνε. Λοιπόν, το έχουμε ζητήσει, είναι στα πεπραγμένα μας. Ωραία. Σελίδα 220, έκθεση πεπραγμένων σε ΕΕΠ 2004. Θα σημειώνω τα Θα αναφερθώ. Κύριε Μάρτα, σας παρακαλώ, δεν θα τελειώσουμε ποτέ έτσι. Θα αναφερθώ. Αφήστε τον, μα κρατάτε σημειώσεις με ρωτήσεις. Όλοι έχουμε απορίες. Έχω υλικό για την επιτροπή σας. Δεν θα τελειώσουμε. Έχουμε. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, και μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή αφορμή, με δεδομένο ότι ο κύριος Νικολόπουλος αναφέρθηκε ότι είμαστε θρασείς. Το αντιλαμβάνομαι. Ακούστε τι έχω να πω, αν μου επιτρέπετε βέβαια. Να σας πω το εξής, ότι όταν διενεργούμε πολύ συχνά ελέγχους εμείς στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, που εγώ προσωπικά έχω μια μεγάλη εμπειρία ελεκτική στην πράξη, διαπιστώνω πολλές φορές είναι δυνατόν να διαπιστωθούν παραβάσεις που αφορούν είτε τον πειθαρχικό κώδικα, αν θέλετε, είτε τον ποινικό κώδικα. Έτσι λοιπόν, απευθύνουμε με καταγεγραμμένες πειθαρχικές παραβάσεις στο αντίστοιχο πειθαρχικό συμβούλιο για την απόδοση των όποιων πειθαρχικών ευθυνών απορρέουν από την πειθαρχική παράβαση όποιο εμπλεκομένο, που στο 99% των περιπτώσεων αθώνονται. Και βέβαια υπάρχουν και οι ποινικές παραβάσεις που καταγράφονται, οι οποίες αντίστοιχα πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Εδώ ξαναλέω, και εκεί πέρα πάλι αντίστοιχα υπάρχει μια αντιμετώπιση. Εδώ σας λέω το εξής, ότι δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν, αλλά δεν είναι και ωραίο να ακυρώνεται η δουλειά μας. Γιατί αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχουν καταγραφεί από την υπηρεσία μας. Ούτε θέλουμε να κατασκευάσουμε ενόχους, όπως πολύ συχνά λέω, ούτε να στρογγυλέψουμε τα πορίσματά μας. Θεωρούμε όμως ότι αυτά τα οποία έχουμε γράψει είναι προϊόν σοβαρής έρευνας και μελέτης για να αποδώσουμε ευθύνες. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτές πρέπει να αποδίδονται. Αυτή την παρένθεση είχα να κάνω και θα συνεχίσω λοιπόν και με τα άλλα είδη. Αυτό είναι γνωστό, αυτό το ξέρουν οι πολιτικές ηγεσίες, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Ως προς τι. Θεωρώ ότι έχουν αυστηροποιηθεί εδώ και πολύ. Δηλαδή έχουμε κάνει παρεμβάσεις στην πολιτική ηγεσία. Έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο της πειθαρχικής απόδοσης. Προείσταται εισαγγελέας. Έχουν μπει σε κάποια σειρά. Και θεωρώ ότι και η δικαιοσύνη, η οποία δεν έχει την εξειδίκευση που ανέφερα νωρίτερα, έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ τελευταία σε αυτά τα οποία εμείς αποστέλουμε προς περαιτέρω, αν θέλετε, απόδοση ευθυνών. Θα μου επιτρέψετε να... Λοιπόν, αυτό... Εδώ η όλη μας συμβολή είναι αυτό που λέει ο Υπουργός Υγείας στην ηθικοποίηση του συστήματος υγείας. Αλλά λοιπόν, δεν θέλουμε να ακυρώνεται και η δουλειά μας. Πάμε λοιπόν παραπέρα σε κάποια άλλα, να σας διαβάσω, για προμήθειες αναισθησιολογικών μηχανημάτων, για παράδειγμα. Εδώ. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδροπόλεως. Πριν το 2010.
Οι αρχικές προμήθειες των αισθηματολογικών μηχανημάτων και των αναπνευστήρων, λέμε σε εμπόρισμά μας, αιματολογικών αναλυτών εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και του τηλεφωνικού κέντρου, έγιναν με ελαττωματικό ανταγωνισμό. Με ελαττωματικό ανταγωνισμό. Γιατί είχε αποκριβεί μεγάλο μέρος της διαγωνιστέας ύλης. Δηλαδή δεν συνεκτιμούσαν κατά το διαγωνισμό τις δαπάνες συντήρησης, εργασίες, ανταλλακτικά και το λειτουργικό κόστος των μηχανημάτων, αναλώσιμα αντιδραστήρια, και εμφάνιζαν μόνο την αξία του μηχανήματος. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν αποκλειστικότητες ως προς την εταιρεία η οποία αναλάμβανε, με σκοπό στη συνέχεια να... Η δαπάνη για τα παρεπόμενα κόστη λειτουργίας συντήρησης αναλωσίμων, που είναι μεγάλης αξίας και σε μεγάλο βάθος χρόνου, να καθορίζονται αποκλειστικά από την προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς καμία διαπραγματευτική ικανότητα του φορέα. Με μονομερή καθορισμό ποσοτήτων τιμών από τις προμηθεύτριες εταιρείες, αντικειμενικά δημιουργούνταν οικονομική ζημία στο φορέα. Εδώ θα αναφερθώ επίσης σε συγκεκριμένες οικονομικές ζημιές για να πάρετε μία αίσθηση του μεγέθους των χρημάτων που κατά την υπηρεσία μας έχουν δοθεί αέρα. Στο ίδιο νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλεως, από διαγωνισμό για προμήθεια αναλωσίμων υλικών χειρουργείου, από το 2005 μέχρι και το 2009, προμήθεια υγειονομικού υλικού, προμήθεια για συσκευές και όργανα ιουδών ιατρονοσηλείας, το σύνολο της παραπάνω οικονομικής βλάβης του φορέα ανέρχεται στο ποσό των 974.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ δηλαδή, υπέστη ζημιά, όπως αποδείχθηκε, με σκοπιμότητα των μελών των επιτροπών, λέμε εδώ. 1 εκατομμύριο ευρώ, βεβαίως, και έχει πάει στη δικαιοσύνη. Θα αναφερθώ στη συνέχεια και με άλλα στοιχεία που είναι χρήσιμα κατά την άποψή μας. Οστικά μοσχεύματα στην νευροχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Με τη διαδικασία αυτή, σας λέω, με τις απευθείας αναθέσεις, χωρίς διαπραγμάτευση, αυτό το πλαίσιο το οποίο σας ανέφερα στην αρχή. Λοιπόν, δεν υπήρχαν διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Επέτρεπε στο ιατρικό προσωπικό της κλινικής να παραγγέλει απευθείας και να προμηθεύονται τα νευροχειρουργικά υλικά από συγκεκριμένες εταιρείες, παρακάπτοντας όλες τις ορθολογικές διαδικασίες προμηθειών. Στην Καβάλα χρησιμοποιήθηκαν υπερβολικές ποσότητες οστικών μοχευμάτων από τα παραπάνω, με ενέργειες και παραλήψεις του νοσοκομείου. Ζημιώθηκε το νοσοκομείο Καβάλας με όλη την παράκαμψη τη διαδικασία τη απευθείας ανάθεσης και τα συναφή. Από το διάστημα από τον Ιούνιο του 5 μέχρι τον Ιούλιο του 8, Απρίλιο του 8, τουλάχιστον κατά το ποσό των 831.000 ευρώ. Δηλαδή, ναι, να δείτε περιπτώσεις. Πάμε παρακάτω. Έχει και... Μιλάμε μόνο για μερικά είδη για κάποια χρονικά διαστήματα. Τη ζημία λέμε, τη ζημία. Καταγεγραμμένη. Επειδή θα αναφερθώ λοιπόν και σε άλλα υλικά με βάση ό,τι πρόλαβα να μαζέψω, κύριε Πρόεδρε, στο διάστημα που μου δώσατε από την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Έλεγχος προμήθειας και διαχείρισης, ακούστε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν μου επιτρέπετε, λαπαροσκοπικών υλικών και εργαλείων διαγερτών νεύρων, νευροδιαγερτών, μοσχευμάτων και άλλων υλικών στην αντιμετώπιση ανευρισμάτων αορτής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η οικονομική ζημία, λοιπόν, με δεδομένο ότι δεν εφαρμόστηκαν είτε οι συμβάσεις, είτε οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες των ασφαλιστικών ταμείων, είτε άλλες εξορθολογισμένες πρακτικές, οι προμήθειες γινόντουσαν εξωσυμβατικά και με τιμές μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες. Το ύψος της ζημίας είναι 6.766.000 ευρώ, μάλιστα, για τα έτη 2008 και 2009. Για δύο χρόνια, 6.800 η ζημία. Δεν εφάρμοσαν, ναι. Ναι, δεν εφάρμοσαν. Εδώ έχουμε δώσει σαφείς πειθαρχικές ευθύνες, σαφείς πειθαρχικές παραβάσεις.
Βεβαίω. Θα τα μαζεύουμε να σας τα στείλουμε. Σας λέω, ο χρόνος είναι... Ναι. Αυτά βεβαίως κατά το χρόνο της έχουν αποσταλεί στους υπουργούς, τους αναπληρωτές υπουργούς, έχουν αποσταλεί στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Εμείς πότε θα τα έχουμε αυτά? Σύντομα. Μην τα διαβάσουμε από τις εφημερίδες, γιατί βλέπω την Κυριακή πρωτοσέλιδα θα είναι αυτά. Εδώ είναι καταγεγραμμένα με ονόματα και καταλογισμούς. Με ονόματα και καταλογισμούς. Έχει και άλλο, ακούστε. Ξεκινήσατε από πάνω και ρίξτε προς τα κάτω. Θα σταματήσω ενδεικτικά, γιατί πήρα πρώτα από το περιφερειακό. Πάμε για τα ορθοπαιδικά. Κάποιος κύριος με ρώτησε, ναι, για την οικονομική ζημιά από προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών στην ορθοπαιδική και νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο δεν εφαρμόστηκαν οι συμβάσεις, γιατί οι προμήθειες γινόταν εξωσυμβατικά και με τιμές μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες συμβατικές ή λοιπές ορθολογικές και νόμιμες τιμές. Έχει επέλθει οικονομική ζημία γιατί αναγνωρίστηκαν αυτές οι απαιτήσεις με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους τουλάχιστον 1.018.000 ευρώ. Σαφείς πειθαρχικές ευθύνες για τα στελέχη, καταλαβαίνετε, του νοσοκομείου, για τον διοικητή, για τους διοικητικούς διευθυντές, για, στα στελέχη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ακόμα και στον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας έχουμε καταγράψει ευθύνες, γιατί αποδέχεται τα αναφερόμενα στις παρατηρήσεις μας για την άρνηση παράταση της σύμβασης ορθοπαιδικού υλικού και μάλιστα κατά παράνομο τρόπο, χωρίς να συγκαλέσει ως όφιλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, αναδεικνύει σοβαρές ευθύνες, γιατί επέφερε τη διακοπή των συμφερότερων συμβατικών ως προμήθειας αυτού του υλικού και την αντικατάστασή τους μέχρι και σήμερα από αντίστοιχο εξωσυμβατικό, αντί της χρονικής παράτασης και επέκτασης σε άλλους φορείς με αντίστοιχες τιμές. Συνεπώς, βάσιμα τεκμέρεται ότι ζημίωσε τουλάχιστον τα νοσοκομεία που είχαν τις σχετικές συμβάσεις, εξωθώντας αυτά σε ακριβότερες εξορισμού εξωσυμβατικές προμήθειες. Ζητείται από το Υπουργείο Υγείας να ασκήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο. Από τον Υπουργό Υγείας, γιατί ο πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών ανήκει στον Υπουργό Υγείας. Πάλι στο οικονομική βλάβη στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για τα χειρουργεία, παράνομες αποθήκες υλικών στα χειρουργεία, ελλείμματα διαχειριστικών κανόνων, αποφυγή τήρησης διαδικασίας προέγκρισης των δαπανών για παραγγελίες και προμήθειες, εμβάπτιση της μεγάλης πλειοψηφίας των περιστατικών ως επίγοντα, ξαναλέω, για τις απευθείας παραγγελίες και παραλαβές από εταιρείες, τις πιέσεις για νομιμοποιήσεις των παρανόμων οικονομικών πράξεων και τα συναφή. Οικονομική ζημία λοιπόν για την νευροχειρουργική κλινική, 2.100.000 ευρώ, ναι, για... Ναι, αυτό. και για την ορθοπαιδική είναι, και θα σας πω αμέσως, είναι από 1η-1η-2008 έως 31/12/2009, αποδείχθηκε αντίστοιχος, ναι, εδώ οι εταιρείες μάλιστα αποδέχθηκαν και νομίζω έχουν εκδώσει κάποια εντάλματα πιστωτικά. Αποδείχθηκε αδικαιολόγητος πλουτισμός με εξωσυμβατικές προμήθειες χωρίς νόμιμες διαδικασίες παραγγελίας και λοιπές διαχειριστικές διαδικασίες και χωρίς την τήρηση των ενδείξεων χρήσης του υλικού, των ενδεικτικών ποσοτήτων, γιατί παίρναμε και ποσότητες περισσότερες, και των ενδεικτικών ορίων τιμών ανά ιατρική πράξη. Λοιπόν, να πούμε, πέρα από τα νοσοκομεία τα οποία φάνηκε ότι έπεσε το βάρος, εδώ να σας πω ότι αντίστοιχες υπερχρεώσεις είχαμε και στα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί, για ποιο λόγο, τα νομοθετήματα, όπως λέμε εδώ, συνάδελφος από Θεσσαλονίκη, παρωθούσαν σε υπερχρεώσεις ασφαλιστικών οργανισμών του δημοσίου, πληρώνοντας στους προμηθευτές τιμές εξαιρετικά ακριβότερες από τις τιμές που ίσχυαν στην ελεύθερη αγορά εκείνης της περίοδου, με δεδομένο ότι υπήρχε η οροφή ταβάνι στη δαπάνη με βάση τις κοινές υπουργικές αποφάσεις. Εδώ λοιπόν ήταν υπήρχε ταβάνι αναασφαλισμένο, αναασθένεια, το οποίο το κατέβαλε το Ταμείο το Ασφαλιστικό. Προχωράμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τις εκθέσεις σας οι υπουργοί τις διαβάζανε? Δεν το γνωρίζω. Εμείς απευθύναμε στους υπουργούς. Εσείς που... Α,
Απευθύνεται υποχρεωτικά, εφόσον. Απευθύνεται στους υπουργούς. Ναι, απευθύνεται. Τα καλά γράμματα ξέρουν, εντάξει. Έγινε. Και στην εισαγγελία για τις όποιες ποινικές παραβάσεις, σαφώς. Είναι δεδομένο. Όχι καλέ, αλλά λέω ήξερε ο υπουργός τι υπέγραφε. Δεν μπορεί να πει δεν καταλάβαινα τι υπέγραφα. Γι' αυτό λέω. Αφού το τάστελε. Πάμε λίγο παραπέρα. Εδώ λοιπόν υπήρχε ένα πλαίσιο λοιπόν απευθείας αναθέσεων για τις προμήθειες στο παρελθόν. Με νόμο του 2008, το 2009 ιδρύθηκε και στην πράξη ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για να τα βάλει σε μια σειρά τα προηγούμενα. Μέχρι το 2010 υπήρξε μια εγκύκλιος η οποία έδινε εντολή στους φορείς υγείας που έχουν συμβατικές παρατάσεις να προβαίνουν να τις δουλεύουν αυτές με τους προμηθευτές μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί για πρόγραμμα προμηθειών υπηρεσιών υγείας του 2010, το γνωστό ΠΟΠΟΥΗ, όπως είναι σε εμάς που εργαζόμαστε στο Υπουργείο Υγείας. Εδώ να σας πω τώρα κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι τώρα με νόμο του 2009, τον 3763, άρθρο 36. Αυτά αφορούσαν την προηγούμενη περίοδο, μέχρι το 2009-10. Λέει λοιπόν στο άρθρο 36, ο νόμος 3763, κύριε Πρόεδρε, του 2009, η προμήθειες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αυτές, που έγιναν μέχρι την κατάθεση της παρούσας διάταξης στη Βουλή των Ελλήνων δυνάμει παρατάσεων των συμβάσεων, μεταξύ αυτών και των προμηθευτών, καθώς και δυνάμει κοινών υπουργικών αποφάσεων, θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα. Ο νόμος 3763, άρθρο 36. 2009. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, θεωρώ ότι γίνομαι αντιληπτός. Με τον νόμο δε, τον 3867 του 2010, άρθρο 27, λέμε, παράγραφος 9, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των υποχρεώσεων που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες προμήθειες διενεργήθηκαν μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή, δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επιγουσών αναγκών ή παρατάσεως των συμβάσεων, καθώς και δυνάμει των κοινών υπουργικών που εκδόθηκαν στο παρελθόν. Ψηφίσατε κάτι τέτοιο πριν 5 μήνες, δεν το θυμάστε? Ό,τι έγινε, κύριε Επιθεωρητά. Άλλη περίοδο, το θυμάστε. Κύριε Λάπα, ένα έλεος. Συγγνώμη, πότε έγινε? Προχωράμε. Το 2000. Συγγνώμη, επαναλαμβάνω τους νόμους. Το 2009, είπατε. Ο νόμος 3763 του 2009, άρθρο 36. Και ο νόμος 3867 του 2010, άρθρο 27, παράγραφος 9. Άρα λοιπόν, η Επιτροπή σας θεωρώ ότι δια της ελεκτικής μας αρμοδιότητας σας ευαισθητοποιούμε σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας που έχετε αναλάβει για τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μερικά άλλα σταχιοθετημένα θέματα που έχουμε μαζέψει το τελευταίο διάστημα. Ξαναλέω ότι είναι στενάχωρο για τους επιθεωρητές, οι οποίοι έχουν βάλει την ψυχή τους, έχουν τσακωθεί, έχουμε παραβρεθεί σε δικαστήρια, έχουμε ακυρωθεί, να ακυρωνόμαστε συνολικά. Προμήθεια ραδιοφαρμάκων. 380. Λοιπόν, ακούστε, τα ραδιοφάρμακα. Με έκπληξη διαπίστωσα, γιατί αυτά είναι πολύ πιο πρόσφατα από εδώ και πέρα, με έκπληξη διαπίστωσα ότι σε ένα νοσοκομείο που κάναμε ελέγχους. Ναι. 2016. Ποιο νοσοκομείο είπατε? Τη συμμετέρας εκλογικής περιφερειάς. Ναι. Λοιπόν, εκεί διαπιστώσαμε ότι τιμολογούταν ένα ραδιοφάρμακο 10 φορές ψηλότερα σε τιμή. Δηλαδή, εκεί είδαμε
ότι ενώ το φάρμακο κάνει 220 ευρώ, εκεί η εταιρεία το χρέωνε στο νοσοκομείο 2.200 ευρώ. 230 στην Αθήνα, 2.280. Ναι. Ενώ σε άλλα νοσοκομεία το ίδιο φάρμακο το δίνε. Το δίνε κανονικά. Στην Πάτρα είχαν καλύτερες τιμές. Εκεί δεν ήταν όμως για ένα τιμολόγιο ίδιο, ήταν για 6 χρόνια. Λοιπόν, αυτό εμείς βέβαια το παραδέχθηκε το λάθος η εταιρεία ότι ήταν λογιστικό. Το θέμα είναι ότι και για μας ότι μπορεί η εταιρεία να το χρέωνε, η υπηρεσία το πλήρωνε όμως. Το πληρώναμε. Έχει πάει και στον εισαγγελέα υπόθεση και σας λέω δεν έχουμε με κανέναν ιδιώτη ούτε με κανέναν του δημοσίου κανένα πρόβλημα προσωπικά με κανέναν. Εμείς κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εδώ τώρα ακούστε όμως κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με τα ραδιοφάρμακα. Πέραν αυτού του περιστατικού, επεξέτεινα τους ελέγχους για τα ραδιοφάρμακα και στα άλλα δημόσια νοσοκομεία να δούμε τις τιμές. Έτσι λοιπόν οι επιθεωρητές είδανε και με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το ίδιο ραδιοφάρμακο πωλείται 1.000 ευρώ στο δημόσιο από την ίδια εταιρεία, ενώ στον ιδιωτικό τομέα πωλείται 500, το πολύ 600 ευρώ. 2016 το πόρισμα. Τρίτο στο 2016. Λέω να στείλουμε ένα γράμμα στην εταιρεία. Μπορούσε πια χρόνια, είπατε, 6 χρόνια πίσω. Τι είπατε? Επί 6 χρόνια γίνεται αυτό, είπατε. Ναι, για 6 χρόνια στο παρελθόν. Τώρα αυτό γίνεται ακόμα, δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται ακόμα. Έχουμε κάνει προτάσεις, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Έχουμε επιφορτήσει πάρα πολύ και την πολιτική ηγεσία, η οποία μας έχει βεβαίως απελευθερώσει, να το πω αυτό, είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι, σε κάθε τόνο το λέω, ότι οι αρχές μας, ας πούμε, ταυτίζονται απόλυτα με τις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για τη διερεύνηση ελέγχων και το μαχαίρι στο κόκαλο. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε απελευθερωθεί και μπορούμε και κάνουμε γι' αυτό, άλλωστε και τα λέμε και σήμερα εδώ. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι ζητήσαμε από την εταιρεία αυτή, η οποία είναι μοναδικός αντιπρόσωπος για ένα σκεύασμα στην Ελλάδα. Η τιμή προμήθειας είναι αυτή που το παίρνουν όλα τα νοσοκομεία. Το είδαμε και σε άλλα νοσοκομεία. 1.000 ευρώ δηλαδή ακριβώς. 1.000 ευρώ. Λοιπόν, στα δημόσια 1.000, ενώ στα ιδιωτικά 500 με 600. Οι διατάξεις του παρατηρητηρίου τιμών, προσέξτε, δεν αφορούν τους ιδιωτικούς φορείς. Και οι τιμές προμήθειας προϊόντων από αυτούς δεν αναρτώνται στο παρατηρητήριο τιμών. Δεν ξέρει λοιπόν το νοσοκομείο πόσο αγοράζει ο ιδιώτης το ίδιο πράγμα από την ίδια εταιρεία. Κατόπιν αυτού στείλαμε έγγραφο, όπως λέμε εδώ, σε απάντηση ακούστε τι λέει η εταιρεία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δείτε πώς αντιμετωπίζεται το δημόσιο από κάποιους. Βεβαίως, 8/3/16 απάντησε η εταιρεία στο ΣΕΙΠ σε σχέση με ένα ερώτημα που κάναμε, γιατί γίνεται αυτή η κοστολόγηση, αυτή η άνηση κοστολόγηση και τιμολόγηση προς το δημόσιο. Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, μας λέει, οι αναφερόμενες αναπελάτη τιμές του προϊόντος τάδε διαμορφώνονται και αποτελούν συνάρτηση διαφόρων παραγόντων. Η τιμή βασική, κόστος μεταφοράς και ασφάλισης από το αεροδρόμιο στα ελληνικά αεροδρόμια, το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης από τα ελληνικά αεροδρόμια προς τον τελικό αποδέκτη, το αποδιδόμενο τέλος στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, τον όγκο πωλήσεων αναπελάτη τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το κόστος εργατικού δυναμικού, περίπου 10 άτομα και όλων των εξόδων διατήρησης του τοπικού ελληνικού γραφείου, πληρώνει το δημόσιο. Το κόστος για τη συνεισφορά στην εκπαίδευση των Ελλήνων γιατρών, καθώς και στη διοργάνωση τοπικών επιστημονικών εκδηλώσεων. Πληρώνει το δημόσιο στο φάρμακο. Το ετήσιο κόστος για το νεόφανα σκεύασμα για τη διατήρηση, επικαιροποίηση και ανανέωση της άδειας λειτουργίας. Κυκλοφορία, συγγνώμη. Φορολογικό σύστημα της κάθε χώρας λαμβάνεται υπόψη για την οποία, στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία τους. Το κόστος προετοιμασίας και συμμετοχής στους δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, δυνάμει των οποίων η εταιρεία προμηθεύει τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Το κόστος δηλαδή όλο το πληρώνει το δημόσιο. Οι κρατήσεις, οι εισφορές και οι λοιπές επιβαρύνσεις που βαρύνουν τα τιμολόγια μας. Ο χρόνος ανταπόκρισης για την εκτέλεση της παραγγελίας και το επομιζόμενο χρηματοοικονομικό κόστος που εκτιμάται με βάση τους κινδύνους των επιμέρους αγορών που δραστηριοποιούμαστε, με βάση τις πρακτικές υποχρεωτικού περιορισμού ανεξόφλητων οφειλών κλπ.
Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν αναπόφευκτα και καθοριστικά τις τιμές μας, η αποδοχή ή μη των οποίων αποτελεί αποκλειστική απόφαση του πελάτη για είδος που είναι μονοπωλιακό. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ευθέως η εταιρεία ότι τον πληρώνουμε εμείς όλο. Δεν ξέρω αν ο ιδιώτης... Αυτό λέει. Το στείλαμε βεβαίως και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για το κατά πόσον. Δηλαδή... Τι να σας πω. Θεωρώ ότι αντιλαμβάνεστε το εύρος των θεμάτων. Συνονογιόμαστε απολύτως, κύριε Βακελάκη. Συνονογιόμαστε. Τώρα, σε σχέση με τα λιγμένα αντιϊκά φάρμακα και εμβόλια που βρήκαμε να βρίσκονται στις κρατικές αποθήκες. Εδώ να σας πω ότι είχαμε την απογραφή της κρατικής αποθήκης υγειονομικού υλικού στο Ντάβρο τα προηγούμενα χρόνια και όντας εγώ στη Διεύθυνση Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας είχαμε δει να υπάρχουν, να καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο χώρο και τα σκευάσματα και βέβαια και άλλο υλικό που είναι αποθηκευμένο εκεί, είτε είναι έντυπο υλικό από προωθητικές ενέργειες του Υπουργείου Υγείας για το κάπνισμα και άλλες δραστηριότητες του παρελθόντος. Εδώ λοιπόν βγάλαμε δύο πρόσφατα πορίσματα το 2018-2015 και στη συνέχεια το 10ο του 2017 που αποτέλεσαν το έναυσμα για τις εισαγγελικές αρχές της χώρας, την Εισαγγελία Διαφθοράς, να ανασύρει τη δικογραφία. Όχι, αφορά το αντιϊκά σκευάσματα και εμβόλια. Κρατικές αποθήκες. Ναι. Τα οποία είχαν προμηθευτεί για την όποια επικείμενη πανδημία της γρίπης στον παρελθόν. Εδώ λοιπόν, εν συντομία θα σας αναφέρω ότι €12.800.000 κόστισε η αρχική παραγγελία, η οποία υλοποιήθηκε μέσω του ΕΟΦ. Εδώ όμως δεν τήρησε ο ΕΟΦ, εδώ δεν πέρασε από τον επίτροπο του ελεκτικού συνεδρίου. Εδώ να σας το πω ακριβώς όπως έχει γραφεί. Δεν έγινε λοιπόν ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας, όπως λέμε, από τις υπηρεσίες του ΕΟΦ ως όφυλαν για την προμήθεια αυτή από το ελεκτικό συνέδριο. Εδώ λοιπόν είδαμε, δεν έγινε πανδημία, το ξέρουμε αυτό τότε, από τις 500.000 σκευάσματα Ταμιφλού για παράδειγμα, τα οποία ήρθαν σε 3 δόσεις στη χώρα μας, αφέθηκαν προς λήξη οι 495.000. Μάλιστα. Ναι, έληξαν. Αυτά είναι γραμμένα, λιγμένα εντός της κρατικής αποθήκης. Τώρα, πότε λήξανε, ναι, το 2011. Ναι. Η παραγγελία έγινε εν ώψη πανδημίας, ναι. Νωρίτερα. Και δεν είχανε.
Δεν είχαν, αλήθεια είναι. Ναι. Και το βασικό ήταν ότι δεν είχαμε. Δεν είχαν. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Εδώ λοιπόν, κοιτάξτε, και το τελευταίο ιδιωτικό φαρμακείο στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα 6 μήνες πριν λήξει το φάρμακο να υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στην εταιρεία, είτε να το αντικαταστήσει με κάποιο μεταγενέστερης λήξης, είτε να πάρει ένα πιστωτικό τέλος πάντων. Εδώ δεν προβλεπόταν από τη σύμβαση η οποία υπογράφηκε, δεν προβλεπόταν η δυνατότητα επιστροφής για κανένα λόγο και καμία αιτία. Με προλάβατε. Εδώ λοιπόν να πούμε, εντάξει, ενδεχομένως, ναι, δεν υπήρξε καν η δυνατότητα να διατεθούν σε κάποιες άλλες χώρες που μπορεί να υπήρχε πρόβλημα. Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δεν ξέρω, αυτό βεβαίως ίσως υπερβαίνω την αρμοδιότητά μου σε αυτή τη φάση. Εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία για μας είναι αυτό που είπατε, ότι η οικονομική ζημιά είναι δεδομένη εφόσον έληξαν αυτά και δεν χρησιμοποιήθηκαν, αλλά έχει και πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει το γεγονός ότι για να καταστραφούν αυτά τα λιγμένα απαιτείται ένα άλλο κόστος, το οποίο και αυτό κρίνεται σημαντικό για το γεγονός ότι απαιτούνται ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί το περιβάλλον με τις τρέχουσες κοινοτικές οδηγίες και τους νόμους του ελληνικού κράτους περαιτέρω από την απόδοση σε αυτό, στο περιβάλλον δηλαδή, επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, όπως χαρακτηρίζονται επίσημα ναι, τα φάρμακα. Άρα λοιπόν θα πληρώσουμε και την καταστροφή, η οποία θεωρώ... το κόστος των λιγμένων είναι 10 εκατομμύρια, σίγουρα είναι τα 10 εκατομμύρια. Αλλά πάντα το κόστος είναι πολύ αρκετό αυτό. Κόστος καταστροφής, επειδή δεν έχει δρομολογηθεί η καταστροφή, δηλαδή έχει δρομολογηθεί από τις υπηρεσίες, θεωρώ ότι θα γίνει ένας διαγωνισμός μειοδοτικός να βρεθεί η εταιρεία η οποία να έχει τη δυνατότητα να τα προχωρήσει όπως προβλέπεται με βάση τους περιβαλλοντικούς όρους. Έτσι, ναι. Λοιπόν, να βάλω μια ανωτελεία εδώ. Αν εσείς θέλετε... κρίνετε ενδεχομένως και από τις ερωτήσεις θα προκύψουν και άλλα θέματα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Καταρχήν, να πούμε, κύριε Μάρτυρα, να πούμε το εξής, ότι όλα αυτά που μας αναφέρετε είναι πολύ σημαντικά και καθένα από αυτά θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μιας συνεδρίασης. Έτσι. Η σειρά των ερωτήσεων που έχουμε καθιερώσει εδώ πέρα είναι ρωτούν οι συζητητές ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων και στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Εγώ θα παρακαλούσα, αν και είσαστε ακριβείς από ό,τι έχω καταλάβει, να είσαστε συγκεκριμένος στις απαντήσεις που να μην τρώμε χρόνο, με ό,τι στοιχεία διαθέτετε, και παρακαλώ και τους συναδέλφους να αρχίσουν τώρα, τον κύριο Λάπας καταρχήν. Πρώτος, έτοιμος είστε? Κύριε Ευαγγελάτος, καλώς ήρθατε και επίσημα. Εμείς είμαστε άλλωστε παλιοί γνώριμοι λόγω του επαγγέλματός μου ως νομικού συμβούλου του Συλλόγου και Συνεταιρισμού Φαρμακοποιού Καρδίτσας, όπου και εκεί είχαμε πολλά πορίσματα και τη δουλειά την είχα δει και άλλωστε και δημοσίως είπα την ποιότητα που παρέχει, που εξασφαλίζει ο ΣΥΠ στις έρευνές της. Είχατε δει και προσωπικά μου πορίσματα, γιατί έχω ενεργήσει όπως ξέρετε προσωπικά. Φυσικά, μα αυτό αναφέρω. Στα δικά σας πορίσματα προσωπικά αναφέρομαι. Θα μπορούσα να μην σας κάνω καμία απολύτως ερώτηση, κύριε Ευαγγελάτε. Θα το εκτιμούσα. Είπατε τα πάντα. Όσα είναι αναγκαία για να φτιάξουμε το πόρισμά μας. Όμως, επειδή θέλω να εκπληρώσω και να υλοποιήσω και το ρόλο μου ως εισηγητής της πλειοψηφίας, θα ρωτήσω 2-3 πραγματάκια. Σταματάω στο θέμα των επιδημολογήσεων. Έχω μπροστά μου εδώ την έκθεση του κυρίου Σούρλα, έκθεση ως Γενικού Γραμματεία Διαφάνειας, την οποία παρουσίασε στην κυβέρνηση τότε, το 2013, τον Ιούνιο, νομίζω το 2013. Λέει σε ένα σημείο, στο κεφάλαιο που αφορά την υγεία. Λέει. Εταιρεία προμηθεύτηκε από την Ισπανία μηχάνημα που πραγματική του αξία ενερχόταν σε 4 εκατομμύρια δραχμές τότε. Με τιμολόγιο όμως που εξέδωσε η offshore εταιρεία στα νησά Μαν, τιμολογήθηκε με 174 εκατομμύρια. Βάσει αυτό το τιμολογίο πλήρωσε το ελληνικό κράτος και ό,τι πραγματικές αξίες που έλεγε σήμασε. Τρελαινόμαστε ή όχι, κύριε Ευαγγελάτο? Κύριε Λάπα. Δηλαδή ένα μηχάνημα 4 εκατομμυρίων που έλεγε το τιμολόγιο, τη σήμαση πλήρωσε 174 εκατομμύρια. Σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκα νωρίτερα, ότι αυτό το ρόλο έχουμε δει να παίζουν οι offshore, με σκοπό να φαίνεται ότι στη χώρα μας εισάγονται με τιμές ακριβές, για να μπορέσει να αιτιολογηθεί η δαπάνη του δημοσίου.
Επίσης, αναφέρει ο κ. Σούλας, γιατί άκουσα πριν που είπατε για τα ραδιοφάρμακα, στην ίδια, έκθεση του, ανέφερε περιληπτικά, είπε από κάθε ένα υλικό ή φάρμακο και ανέφερε δύο ραδιοσκευάσματα που εισάγονται στη χώρα μας. Το πρώτο, στη χώρα μας εισάγεται με 623 ευρώ και το δεύτερο με 238 ευρώ. Στα ασφαλιστικά ταμεία, το πρώτο από 623 πληρώνονταν με 3.300 και το δεύτερο από 2.38 3.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά της τιμής αγοράς. Η τιμή αυτή η αγοράς το 623 και 2.38 αντί για 3 και 3.000 αγοράζονταν από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και αποζημιώνονταν και της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Όλα αυτά που είπατε τώρα και βλέπω τώρα να κάνω μια γενική ερώτηση. Αυτά τα λέει ο κ. Σούρλας και συμφωνούμε με αυτά που είπατε πριν εσείς. Όλα αυτά έπαιξαν κάποιο ρόλο στο γεγονός ότι η πορεία της χώρας οικονομικά έφτασε εδώ που έφτασε? Μόνο 2-3 πράγματα παραδείγματος θέλετε, ακούσα για 100.000 ευρώ. Για κάποιες χρονιές, όπως ανέφερα νωρίτερα, είδατε ότι ήταν 6-700 η ζημιά για το. Εκατομμύρια. Μία ευρώ. Ναι, 6 εκατομμύρια. Για μερικά είδη, μια περίοδο. Ναι, για 2 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε τι έχει γίνει. Πόρε περιφερειακό νοσοκομείο. Έχει αναφερθεί και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κατ' επανάληψη για τα θέματα της διασπάθησης. Άρα αυτά που λέγονται από τους υπουργούς δεν είναι πομφόλιγες. Μα τι λέτε τώρα. Είναι εκτιμήσεις, δεν είναι. Και είδατε ότι δεν αναφέρθηκα καθόλου ούτε στους ελέγχους που κάναμε για το Κελπνό, ούτε στους ελέγχους που έχουμε κάνει στον Οκανά. Μάλιστα. Αναφέρθηκα επί υπερτιμολογήσεων πραγματικών τα οποία κόστησαν σε εμάς όλους. Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Μάλιστα. Το 2013 που βρισκόσταν, κύριε Βαγγελάτο, το 2013. Το 2013. Τι ιδιότητα είχατε? Ήμουνα στο Σώμα Επιθεωρητών μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Μάλιστα. Τον Ιούλιο του 2013, οπότε ανέλαβα τη Διεύθυνση Φαρμάκων και εκλήθην να αναλάβω τη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων. Το δε Ιούνιο του 2014 ανέλαβα τη θέση την οποία κατέχω σήμερα ως Γενικός Επιθεωρητής. Άρα λοιπόν πάντα έστει γύρω από το χώρο του φαρμάκου και το χώρο της υγείας. Το 2013, κ. Σούλας στην ίδια έκθεση αναφέρει κάτι το οποίο είναι όχι συγκλονιστικό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κατατάσσει τη χώρα μας σε μια χώρα μπανανίας. Και γιατί το λέω. Λέει στην έκθεσή του, το ποινικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης επέβαλε κατά συμβιβασμό εξοδίκως 350 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο σε αμερικανική εταιρεία φαρμακευτικού υλικού, η οποία χρηματοδοτούσε και δωροδοκούσε κρατικούς αξιωματούχους. Για αυτή την έκθεση λάβατε ποτέ, πιέστε και πληροφορία, λάβατε γνώση, ποτέ. Για αυτό το πράγμα που έλεγε αυτό, τώρα είμαι συγκλονιστικό, συνταρακτικό. Αρκεί να σου πω ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα στη δικαιοσύνη. Και το λέω δημόσια για να το ακούσει και η εισαγγελέα Δευτερά και ο εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Δεν πήγε ποτέ στη δικαιοσύνη. 350 εκατομμύρια δωροδοκία κρατικών αξιωματούχων. Λάβατε ποτέ γνώση τη έκθεση του κ. Σούρλα? Όχι, 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 όχι σε αυτό. Τη Ελλάδα. Κρατικού αξιωματούχου τη χώρα, μου είπα. Τι λέτε. 350 εκατομμύρια δολάρια. Είναι εδώ, θα την καταθέσω τώρα. Την κατέθεσα και στο Ρίκος Δενάρ. Την καταθέσω και εδώ, πάρτε στο φάρμακο. Πάρτε, κύριε Πρόεδρε. Την γραμματεία, αν θέλουν οι συνάδελφοι να την πάρουν αντίγραφο. Αυτά συνέβαιναν στην Ελλάδα. Και το 2013, μάλιστα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, κύριε Ευαγγελάτο. Επίσης, θα έχετε ακούσει για τις εκθέσεις του κύριου Ρακετζή. Από το 2010 μέχρι το 2014 ήταν ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Κάθε χρόνο εξέδει μια έκθεση σχετικά με πολλών χώρων οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και για το χώρο του φαρμάκου. Ακούστε τι λέει για το χώρο του φαρμάκου. Στον υγειονομικό τομέα έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, αυτά το 2011, στρεβλώσεις και περιοχές γκρίζας οικονομίας που πρέπει να ελεγχθούν και να καταπολεθούν αμήλικτα. Κατά τη γνώμη μου, τρεις είναι οι πυλώνες που διαβρώνουν το σύστημα υγείας στη χώρα μας: η σπατάλη, η παραοικονομία και η διαφθορά. Η ύπαρξη της διαφθοράς είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο υγειονομικός τομέας. Πρέπει να αναδειχθούν τα σημεία εκείνα τα οποία την εκτρέφουν, τη διαφθορά, τη σπατάλη, την απάτη. Με αποτέλεσμα την απώλεια πολύ σημαντικών πόρων, η οποία μάλιστα λέει επέφεραν την επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών, ιδιαίτερα σήμερα στην κρίσιμη οικονομικά συγκυρία που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Στο κέντρο της περίοδου 10-15, λέει των μνημειακών περικοπών, περιοριστικών πολιτικών. Ο κύριος Σούρλας στην έκθεση λέει τα ίδια. Ο κύριος Ρακετζής λέει τα ίδια. Το δικό σας, η δική σας υπηρεσία διαχρονικά, που εγώ θυμάμαι από το 2000 και μετά, έχει εκπληκτικά, καταπληκτικά πορίσματα που θα μπορούσαν να βοηθήσει την ελληνική πολιτεία να εξορθολογήσει, να εξηγιάνει σε έναν βαθμό, αδερφέ. Όλα αυτά τα άκουγε η πολιτική ηγεσία. Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας, Δικαιοσύνης, Οικονομίας. Αυτό ρωτάω.
Πραγματικά, μένω κατάπληκτος, κύριε Βαγγελάτο. Ο πιο αρμόδιος άνθρωπος τον διορίζει κάθε κυβέρνηση. Ο δικός της άνθρωπος. Να τα λέει και ο ίδιος και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος και όλα αυτά να πάνε στον κάρα των αχρήστων. Γιατί άραγε υπάρχει ένα υπεθεωρητή δημόσια διοίκηση όταν τα πούρισματά του είναι για τον κάλαθο των αχρήστων? Γιατί υπάρχει ο Ευαγγελάτο, αν όσα διαπιστώνει είναι για του άλλου και για εμά? Αυτό ρωτάω. Βλέπετε, δηλαδή, παρατηρείτε μια αδηλητηρία, θα έλεγα, μην πω κάτι άλλο, εκ μέρου τη εκάστοτε πολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων για πολύ χρόνο, για πολλέ δεκαετίε. Τι γνώμη έχετε, ένα εξέχον. Άλλωστε, είστε και διδάκτορα πλέον, εγώ σα γνωρίζω, είστε εξέχον στέλεχο του χώρου. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε, αλήθεια λέτε. Το θέμα είναι ότι σας το είπα και στην εισαγωγή δεν το λέω, μου... Συγχωρείτε, δεν το λέω για να καταγγείλω. Ναι. Πρέπει κάποτε με βάση αυτά τα πορίσματα, κάποτε δεν έπρεπε η πολιτική πολιτεία να πάρει κάποιες αποφάσεις σοβαρές, να αλλάξει τα πράγματα. Αυτό ρωτάω. Σας το είπα ότι δεν μας αρέσει να κυρωνόμαστε ως υπηρεσία. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά πάλι δεν έχουμε και εμπάθεια πλην όμως. Αυτά τα ποσά τα οποία έχουμε καταγράψει ότι έχουν δοθεί αέρα, όπως είπαμε νωρίτερα, μας ενοχλεί πάρα πολύ με δεδομένη την κατάσταση της χώρας σήμερα. Δεν πάβει να μας ενοχλεί. Άλλωστε, ο κ. Ρακετζής και ο κ. Σουρλάς ούτε αυτοί είχαν μπάθει. Άνθρωποι σύμβουλοι των υπουργών ήταν. Εγώ σας λέω σε ό,τι αφορά τη δική μας συμμετοχή. Εκείνο που δεν σας είπα, και δώστε μου μια παρένθεση να κάνω, ναι, ναι. Και είναι και πιο πρόσφατος έλεγχος, σχετικά με την προμήθεια των ενδοφακών. Κύριε Πρόεδρε. Σε κάποια νοσοκομεία της χώρας. Πώς λέτε για τον πατρόν? Ενδοφακούς. Α, ενδοφακούς. Ενδοφακούς. Εδώ λοιπόν υπήρχαν συμφωνίες πλαίσιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, αλλά οι τιμές κατά τις οποίες που αγοράστηκαν στην πράξη ενδοφακή κατά την προμήθεια στην πράξη, οι τιμές δηλαδή του παρατηρητηρίου τιμών, ήταν χαμηλότερες από αυτές που προβλεπόταν από τις συμφωνίες πλαίσιο. Που είχε υπογράψει η ΕΠΗ στα πλαίσια διακήρυξης του 2010. Η προμήθεια έγινε σε επόμενες χρονιές και είχε εγκριθεί ένα ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ για 70 νοσοκομεία της χώρας. 30 εκατομμύρια ευρώ. Η δαπάνη αυτή δεν πέρασε από τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, όπως ορίζει η διάταξη νόμου του 1995, η οποία δεν έχει καταργηθεί, είναι και η μόνη που ισχύει σήμερα από εκείνον τον νόμο. Δεν πέρασε λοιπόν από τη Βουλή, από Διακομματική Επιτροπή, η έγκριση αυτής της δαπάνης, ενώ η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας εμέσως υπέδειξε στα νοσοκομεία και ως ένα βαθμό τα δέσμευσε, λέμε σε πόρισμά μας, του 12ου του 17, πρόσφατο πόρισμά μας, δέσμευσε εν μέρη να προμηθευτούν τους ενδοφακούς μόνο μέσω των συμφωνιών πλαίσιο, ακόμα και αν οι υποβληθήσεις στους μήνυ διαγωνισμούς προσφορές ήταν υψηλότερες από αυτές που είχαν καταγραφεί στο παρατηρητήριο τιμών. Μιλάμε για 20% τιμές πάνω. Αν λάβει υπόψη του κανείς το συνολικό ποσό που διετέθη, τα 30 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί να αντιληφθεί πόση ήταν η ζημία. Χοντρικά. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ, ακόμα και αν είχαν αντίρρηση για το αν δεν είχαν βεβαιότητα αν έπρεπε να τηρηθεί η τιμή, βεβαίως για λόγους δημοσίου συμφέροντος, με δεδομένο ότι κατά τη στιγμή της προμήθειας η τιμή είναι σαφώς χαμηλότερη από αυτή που υπήρχε στην προηγούμενη σύμβαση πλαίσιο, για λόγους δημοσίου συμφέροντος έπρεπε να εξασφαλιστεί, να διασφαλιστεί αυτό, το δημόσιο συμφέρον δηλαδή. Και να πάμε στις τιμές που πουλούσαν οι ίδιες οι εταιρείες, τα ίδια τους τα προϊόντα, εκείνη τη χρονική περίοδο 20% χαμηλότερα. Αυτό λέμε. Και αυτό είναι μια δαπάνη. 2013, 2014, εκεί. Κάνουμε πάρα πολλούς ελέγχους. Έχει πέσει ένα πολύ μεγάλο βάρος στους επιθεωρητές μας. Το βλέπουμε. Το αντιλαμβάνεστε. Είμαστε μια υπηρεσία η οποία, ξέχασα να σας πω και αυτό, έχει σημασία για μας. Δηλαδή τα εύσημα τα παίρνουμε από τον, πέρα από την πολιτική ηγεσία η οποία περιμένει αγωνιωδώς τους ελέγχους, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφώς εμπεριστατωμένοι, οι ελεγχοί μας και τα αποτελέσματά μας. Απ' την άλλη πλευρά, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο ΟΣΑ, στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας που μας έχει δώσει, έχει αναγνωρίσει το ΣΕΗ ως αιχμή του δόρατος κατά της διαφθοράς στη χώρα μας. Αποστελέχη. Είμαστε 78 στην Αθήνα και καμιά εικοσαριά στη Θεσσαλονίκη, με 100 περίπου ατόμων. Είναι αρκετά αυτά τα πρόσωπα. Όσο, κοιτάξτε να δείτε, ο ιδρυτικός νόμος μιλάει για 180 άτομα. Δεν είμαστε στο
100% της τελέχωσής μας. Έχουμε περάσει και χειρότερες περιόδους στο παρελθόν. Είμαστε πολύ καλά, δηλαδή. Είμαστε αρκετά αποδοτικοί. Ο Υπουργός με πολύ ακούει τα αιτήματά μας. Πρόσφατα ενέκρινε και πήραμε κατ' εξαίρεση, πήραμε 27 διοικητικούς οικονομικούς επιθεωρητές για να υποστηρίξουν ακριβώς αυτούς τους διοικητικούς οικονομικούς ελέγχους που διενεργούμε όπου υπάρχει πιθανότητα κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα που έχουμε δώσει τα τελευταία διάστημα. Το αντιλαμβάνεστε. Ωραία. Ακούστε, κύριε Αβαγγελάτε. Επισημαίνεται ιδιαίτερα το οξύμορο, λέει ο κ. Σαρακετζής, και στην έκθεση του επόμενου έτου, το 12, ότι ενώ η γενική δείκτηση υγείας δεν επιδεινώνονται, αλλά ούτε και βελτιώνονται προθεσμικά όπως σε άλλες χώρες, εν τούτες κλιμακώνεται η αύξηση των δαπανών μαζί με τη δυσαρέσκεια του πληθυσμού, η οποία είναι υψηλή και διαρκώς αυξανόμενη. Γιατί το ρωτώ αυτό. Αυτή είναι ένα και παρακάτω να πτήσει την έκταση, το είδος και την ποιότητα της διαφθοράς στην υγεία. Γιατί, πάση περιπτώσει, είναι περιεπή στη διαφθορά, γιατί είναι πολύ το χρήμα. Το λέει εδώ. Καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, και την έκταση του Ρακητζή να διαμετρήσει ο συνάδελφος. Ακούστε, κύριε Βαγγελάτο. Από δεκαετία, λέει ένα έγγραφο δημόσιο που κατέθεσε στη Βουλή με ημερομηνία του 11. Από δεκαετία πλέον βλέπω το φως της δημοσιότητας καταγγελίες για κακοδιαχείριση ή κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος στον ευρύτερο υγειονομικό χώρο. Για νοσοκομεία και ασφαλιστικούς οργανισμούς έγιναν αναφορές από διοικήσεις, υπουργούς και άλλα, που μιλούσαν για τροπτικά πυράγχας, ανίκανες διοικήσεις υγειονομικών φορέων και πολιτικών προϊσταμένων. Το παράθυρο της πατάλιας και των υπερτιμολογήσεων άνοιξε το 2001, όταν με νόμο για τις προμήθειες προβλεπόταν ότι ορισμένα είδη θα έπρεπε να θεωρούνται μη συγκρίσιμα μεταξύ τους, έστω και αν είναι ίδιες κατηγορίες. Η αγορά τους θα γινόταν εκτός διαγωνισμού με ανώτατη τιμή, που θα καθορίζονταν με υπουργικές αποφάσεις. Το είπατε ήδη αυτό. Περαιτέρω αφορμή και αιτία για το έγκλημα εντός εισαγωγικών που συνετελέστη όλα αυτά τα χρόνια, υπήρξε η μη εκτέλεση επί σειρά ετών των προβλεπόμενων διαγωνισμών. Και τελειώνει. Αναφέρει ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να παρατηρείται το εξωφρενικό φαινόμενο οι δαπάνες για ορισμένα είδη ή τιμές κατά είδος να εξυφθάνονται μέσα σε μερικό χρονικό διάστημα 30 και 50 φορές. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα, παρά το θόρυβο που έχει εξπάσει, τα χρέη των δημοσίων και για προμήθεια υλικών να αυξάνονται και όχι να μειώνονται. Το ΙΟΒΕ, αναφέρει αυτή η ερώτηση, περιγράφει παραστατικά παρόμοιες καταστάσεις στον χώρο του φαρμάκου, όπου επί σειρά ετών αγνοήθηκε το δημόσιο συμφέρον. Πρόσφατα, δύο εισαγγελέα του Ορείου Πάγου έδωσε παραγγελία προς όλους τους εισαγγελείς πρωτοδικών της χώρας να ερευνηθεί εάν τα τελευταία χρόνια διαπράττονται στα νοσοκομεία της χώρας οικονομικά σκάνδαλα που ζημιώνουν με τεράστια ποσά το ελληνικό δημόσιο. 12 Απρίλιο 2011 υπογράφεται από την κυρία Μπακογιάννη, η επερώτηση από τον τότε Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Μάρκο Γιαννάκη, από τον κύριο Κιλτίδη, από τον κύριο Κοντογιάννη και τον κύριο Βγινάκη. Σας καταθέτω, κύριε Πρόεδρε. Είναι αυτοί όλοι οι συνωμότες. Σούρλας, Κρεμαστινός, Ρακετζής, Αβγιανάγκες, οι συνωμότες αυτοί, οι οποίες και μπορούν να συστόλους και αναζητούν ευθύνες και αναζητούν και εσείς, βέβαια, θα είστε προσθέτητε, εσείς θα προσθεθείτε και εσείς στους κυβούρους τώρα, διότι δεν θέλετε να αποτυπωθεί η αλήθεια, αλλά να αποκρυφτεί η αλήθεια και να κουκουλώσουμε τα σκάνδαλα στη χώρα της υγείας. Τελικά, εσείς ως υπηρεσία έχετε εκτιμήσει το μέγεθος του μαύρου χρήματος στη δημόσια υγεία? Ή αν θέλετε μόνο στο φάρμακο? Γιατί ακούσαμε από τον κύριο, από τον Αλυπηρού Υπουργό, ένα ποσό το είναι όχι ψηλό. Συγκλονίζει. Λέει ότι από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν μαύρο χρήμα 85 δις. 23 δις μόνο στο φάρμακο. Και για όλα τα υλικά και όλο το χρήμα 85 δις. Τι να το είναι τόσο ψηλά τα ποσά? Και εδώ αναζητούμε 2 δις για να βγούμε από το μνημόνιο. Εδώ με 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο βρήκαμε 6.800. Ένα είναι αυτό. Όχι για το όλο φάσμα των δραστηριοτήτων. Όχι, μόνο για ένα. Για ένα, υλικό, για ένα μόνο. Πράγμα. Σε ένα νοσοκομείο της Λάρισας είδαμε 6.800 ζημία, οικονομική ζημία. Μάλιστα. Δηλαδή για πόσα χρόνια επί... Για δείτε τι αναλογία είναι και λίγα μάλλον έχουν ακουστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά το φάρμακο, στο οποίο δεν αναφέρθηκα, πέραν των ραδιοφαρμάκων, βεβαίως είμαι διαθέσιμο σε οποιαδήποτε ερώτηση μου κάνετε. Αν το γνωρίζω να απαντήσω. Να σας πω ότι στο θέμα του φαρμάκου υπήρχε και το φαινόμενο της υπερσυνταγογράφησης εκτός από την ψηλή τιμολόγησή του. Θα σας το ρωτούσα, πέστε το τώρα αυτό. Ναι, δηλαδή είναι υπερσυνταγογράφηση. Αν θέλετε, βάλετε μέσα και την έννοια της προκλητής ζήτησης. Υπερτιμολόγηση, υπερσυνταγογράφηση. Ακριβώς. Πέστε μας κάτι. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι ανακαλύπτουμε την Ακρόπολη. Είναι κάτι δεδομένο. Δηλαδή ότι υπήρχαν φαινόμενα υπερσυνταγογράφησης, κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, τα οποία έχουμε εμπλακεί και εγώ προσωπικά με ελέγχους. Και εσείς ο ίδιος το γνωρίζετε, αφού και στο όνομά σας για τέτοια θέματα έχω κάνει ελέγχους. Και μάλιστα, ναι, οι οποίοι τελεσυδίκησαν αθωωτικά λόγω μη ευρέσεως δόλου από το δικαστήριο. Σε κάθε. Ναι.
Ναι, εδώ να πούμε ότι υπήρχε λοιπόν από τη μία πλευρά η κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, προκλητή ζήτηση. Υπήρχαν τα φαινόμενα της υπερσυνταγογράφησης. Έχω διενεργήσει έλεγχο προσωπικά και σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας για αντικαρκυνικά φάρμακα, το οποίο έχει πάει στον εισαγγελέα και μιλάμε για μεγάλη σπατάλη χρήματος. Δεν το έφερα αυτό εδώ για να μην θεωρηθεί πάλι προσωπικού χαρακτήρα το σκηνικό. Επειδή έκανα εγώ ίδιος τον έλεγχο στο παρελθόν. Λοιπόν, αυτά που μου λέτε είναι δυστυχώς έχουν συμβεί. Είναι από τη μια πλευρά υπερσυνταγογράφηση, δόσεις ελέφαντα έγραφα στο πόρισμά μου εντός εισαγωγικών σε καρκινοπαθείς. Είδατε και το τελευταίο σκευάσματα. Είδατε και τελευταία μαφία με τα αντικαρκυνικά φάρμακα. Βεβαίως και αυτό είναι μεταγενέστερο και σε αυτό είχαμε συμμετοχή στο παρελθόν. Και βεβαίως ότι υπάρχει και το φαινόμενο της υπερτιμολόγησης. Εδώ το είδαμε και για τα ραδιοφάρμακα. Έτσι, να πω εδώ και να κλείσω μια παρένθεση. 4.000% λέει ο κ. Σούρλα στα ραδιοφάρμακα. Τέτοια αύξηση είχαμε. 4.000%. Μπορεί να το αναλογιστεί νους ανθρώπου και πολίτη που φορολογείται και εκτελεί τις υποχρεώσεις του. 4.000% κύριε Βαγγελάτο. Έστω τώρα καμιά άλλη ερώτηση να σας κάνω. Όλα αυτά που συνέβησαν, βλέπετε ότι αναφέρομαι σε ανθρώπους που δεν είναι φιλικά διακείμενοι πολιτικά, ούτε προς την ερωτώντα, ούτε προς την κυβέρνηση. Κύριος Κρυμαστενός, κύριος Σούλας, κύριος Ζαγκετζής, εσείς, κυρία Μπακογιάννη. Αυτά όλα δεν είναι υποχρεωμένος άνθρωπος να δηλώσει πολιτικές προτιμήσεις. Αλλήμωνο. Εγώ είμαι ως εκ του θεσμικού μου ρόλου παρίσταμε. Και δεν μας ενδιαφέρει, κύριε Παγκλάτο. Δεν είμαι πολιτικό. Δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική σας ένταξη καθόλου. Μας ενδιαφέρει η υπηρεσιακή σας ιδιότητα και το επιστημονικό σας κύρος και η τεκμηρίωση. Όλα αυτά που συνέβαιναν, που σας είπα και είπατε κι εσείς και πραγματικά άκουσα εκπληκτικά πράγματα τα οποία εγώ θα μπορούσα να μην πω τίποτα άλλο. Αυτά δεν τα αντιλαμβάνονταν η εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Ή ήταν μόνο για το μεσαίο επίπεδο διοικητικών παραγόντων. Αυτό δηλαδή να αποτυπώνονταν κάπου, να τα δει ο υπουργός, να πει στόπορο, αδερφέ. Τότε μιλάμε για το 2009 κατάσταση, δεν μιλάμε για ένα χρόνο. Μιλάμε για 17 χρόνια. Λοιπόν, εγώ είμαι γενικός επιθεωρητής από το 2014 και μετά. Δεν γνωρίζω και δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω των προηγούμενων γενικών επιθεωρητών με την πολιτική ηγεσία. Εδώ υπάρχει ανοιχτή γραμμή με την έννοια ότι οι άνθρωποι περιμένουν πώς και πώς τα πορίσματα των ελέγχων που έχουμε κάνει και βεβαίως οι οδηγίες που έχουν δώσει στο ΣΥΠ και θεωρούμε ότι ανταποκρινόμαστε πλήρως, είναι αυτό τους εντατικοποίηση των ελέγχων μας στην πιθανότητα αποκλεισμού της κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Εδώ είναι το θέμα, εδώ είναι το ζητούμενο. Εδώ λοιπόν ο Υπουργός Υγείας, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο Γενικός Γραμματέας, υπάρχει μια επικοινωνία στη βάση των ελέγχων, γνωρίζουν οι άνθρωποι. Νομίζω αυτό είναι φανερό. Ακόμα και με τα βλαστοκύτταρα που βγάλαμε, αυτή την εταιρεία η οποία χρεοκόπησε πρώτα. Είχα ήδη εκδώσει εντολή ελέγχου σε αυτές τις τράπεζες ιστών και κυττάρων και μεσούσης της εντολής μας έσκασε αυτό το περιστατικό, να ξέρετε. Είχα διενεργήσει τακτικούς ελέγχους σε αυτές τις εταιρείες. Μάλιστα. Που άπτονται της βιοηθικής, που άπτονται άλλων λεπτών επιστημονικών θεμάτων. Θα σας ρωτήσω, συνάδελφε, για μια σειρά θέματα που έχουν ιατρική έννοια και ιατρική. Διάβασα ένα βιβλίο, κύριε Βαγγελάτο, Φωνικά φάρμακα και οργανωμένο έγκλημα, του Πίτερ Γκέτσε, ως καθηγητή ιατρικής στη Δανία, ο οποίος ήταν στέλεχος μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, δεν τη λέω, δημοσίως δεν έκανε σημασία, άλλωστε είναι γνωστότατη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφθορά της επιστήμης, ιδίως καθηγητών πανεπιστημίων της ιατρικής, που έχουν αποτελέσει τα πληρωμένα πιστόλια των διάφορων εταιριών. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο μεγάλη εξαχρίωση και εξαγορά συνειδήσεων από ανθρώπους που παίρνουν να υπηρετούν και την επιστήμη και το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία? Αναφέρει δηλαδή ότι λέει ότι δείχνει το βιβλίο πώς μπορεί να διαφθαρεί η επιστήμη με στόχο την πρόθεση συγκεκριμένων επιχειρηματιών και πώς το χρήμα, το επαγγελματικό κέντρο και η φήμη είναι τα πιο ωραία κίνητρα διαφθοράς, ακόμα και για ένα επιστήμονα που υπηρετεί τη δημόσια υγεία. Το λέω με θλίψη αυτό και άλλωστε είναι διεθνές θέμα. Δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Είναι δυνατόν να εξαγοράζεται η επιστήμη τόσο εύκολα και να διαφθείρεται σε τέτοια έκταση? Μήπως επιδίνει πολύ το χρήμα? Δίδυ χρημάτων. Δίδυ χρημάτων. Δεν θέλω άλλη απάντηση. Μου το είπατε. Και ας κάνω μια ερώτηση ακόμα, γιατί ο χρόνος μου τελειώνει. Άλλωστε θα σας πούνε οι συνάδελφοι τα περισσότερα. Και πέστε μου κάτι. Το δελτίο τιμών φαρμάκων, τις τιμές φαρμάκων, διαχρονικά, τις καθορίζει προσωπικά ο εκάστοτε υπουργός ή κυρίως η συμβουλή του και οι συνεργάτες του?
Τι γνώμη έχετε τώρα, αυτή τη στιγμή δηλαδή? Ακούστε, μέχρι το 2011 οι τιμές των φαρμάκων λάμβαναν χώρα από το Υπουργείο Εμπορίου. Παλιά Υπουργείο και μετά Ανάπτυξη. Ναι, μετά Ανάπτυξη, ακριβώς. Όχι από τον ΕΟΦ δηλαδή? Όχι. Ούτε από το Υπουργείο Υγείας? Όχι. Στη συνέχεια λοιπόν, από το 2011 και μετά, ήρθε η αρμοδιότητα της τιμολόγησης των φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας. Οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται με υπουργική απόφαση. Και σήμερα. Η τιμολόγηση των φαρμάκων, η υπουργική απόφαση έχει τον τίτλο «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων». Η τιμολόγηση των φαρμάκων είναι πολιτική απόφαση. Είναι απόφαση του Υπουργού. Δεν είναι εισήγηση της εκάστοτε υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. Και μάλιστα... Ποιος το λέει αυτό? Όπως θέλει τιμολογεί ο Υπουργός. Απαντάει σε ερώτηση. Μπορώ να ολοκληρώσω. Εάν μου επιτρέπετε. Να το ευκρινίσετε, γι' αυτό σας το λέω. Δεν τελείωσα. Δεν ακούσατε την ερώτηση όμως. Απαντάει σε συγκεκριμένη ερώτηση. Εάν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Σε ό,τι αφορά τη δική μου παρουσία στο Υπουργείο Υγείας, στη Διεύθυνση Φαρμάκων, στα σχέδια τα οποία υποβαλόντουσαν προς υπογραφή, με παρότρινση του τότε Γενικού Διευθυντή, του κυρίου Γιαννουλάτου, καλή του ώρα, γράφαμε στο σχέδιο ότι αυτό το σχέδιο δεν αποτελεί εισήγηση της υπηρεσίας. Λοιπόν, στα έχοντας υπόψη, όταν βγαίνει μια υπουργική απόφαση, λέει έχοντας υπόψη. Στην παρουσία μου στο Υπουργείο Υγείας για τις διατάξεις τιμολόγησης, είναι το αποτάδε, την αποτάδε εντολή, τάδε ημερομηνία εντολή που είχε πει πρωτοκολλημένη, όχι, εντολή του Υπουργού Υγείας προς τη Διεύθυνση Φαρμάκων για να εκδώσει τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Εγώ σας λέω κατά το χρόνο της δικής μου προσωπικά. Σήμερα, όχι, ότι θεωρώ, όχι ότι η ίδια διαδικασία ως προς το γεγονός ότι η διατάξη τιμολόγησης φαρμάκων είναι υπουργική απόφαση. Στο χρόνο που διετέλεσα εγώ προσωπικά, δεν αποτελούσε εισήγηση της υπηρεσίας της Διεύθυνσης Φαρμάκων η διατάξη τιμολόγησης. Του Υπουργού, του περιβάλλοντος του Υπουργού. Ερχόταν έτοιμη η υπουργική απόφαση προς έκδοσή της. Πήγαινε μια εισήγηση από την υπηρεσία προς τα πάνω, να καταλάβω. Όχι. Άρα ο Υπουργός έπαιρνε ένα φύλλο χαρτί και έγραφε ό,τι ήθελε. Άκουγε εισηγήσεις, σας λέει. Εγώ καταλάβω τη διαδικασία. Από τους συμβούλους, ακούστε, λέει, ακούστε. Εισηγήσεις. Να δούμε, περιμένετε. Σας πω. Θέλω αντίγραφα από τα τρία αυτά. Θα δω σε μένα. Ερχόταν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε εγγράφω στη Διεύθυνση Φαρμάκων, η εντολή να εκδοθεί η τάδε υπουργική απόφαση για διατάξεις τιμολόγησης με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αυτό ακριβώς. Δρομολογεί αυτό λέει ο μάρτυρας. Αυτό σας λέω. Αν έχετε άλλη γνώμη, το ανασκευάζετε. Αφού έδινε εντολή ο Υπουργός, έδινε στην υπηρεσία, στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων. Ναι. Έχετε τέτοια σας, mail εσείς δηλαδή, που έδιναν εντολή ο Υπουργός, ποια τιμή θα μπει? Δεν σας άκουσα. Έχετε εσείς τέτοια mail που λέει... Αυτή τη στιγμή... Όχι, δεν λέω να τα έχετε μαζί σας. Τα έχετε εντοπίσει? Υπουργικές αποφάσεις. Σας λέω ότι επί του κειμένου σήμερα, αν μπείτε σε κάποια. Τι αφιερώνουν οι τιμές για να παλιά τώρα η υπουργική απόφαση? Έχουν επιτρέπετε. Μας έχουν στείλει. Πρόεδρε, σε ερωτήσεις. Στα έχοντας υπόψη μια υπουργική απόφαση, τη συγκεκριμένη σας λέω, στα έχοντας υπόψη υπάρχει αναφορά συγκεκριμένη εντολή του Υπουργού Υγείας. Είναι συγκεκριμένο αυτό το οποίο περιλαμβάνεται. Να σας πω επίσης ότι αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε διενεργείται έλεγχος από μεικτό κλιμάκιο υπό την Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με την τιμολόγηση των φαρμάκων. Στα πλαίσια του μεικτού δε κλιμακίου συμμετέχουν και επιθεωρητές του ΣΕΙΠ και αναμένεται στη συνέχεια η έκδοση σχετικού πορίσματος όπου θα το δούμε αυτό σε πλήρη έκταση. Όλες τις λεπτομέρειες. Τι είπατε? Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι αναφέρονται και στις προηγούμενες περιόδους για την τιμολόγηση και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μάλιστα. Αυτό είναι η κυρία Παπασπύρου, θα είναι σαφώς σε θέση να σας πει περισσότερο. Ναι. Κυρία Παγγελάτο,
Έχουμε ακούσει στη Βουλή και από δημοσιεύματα ότι. Καταρχήν, μας πείτε τι σαν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η διαπραγμάτευση τιμών, των τιμών των φαρμάκων. Αν γίνονταν παλιότερα, αν γίνεται σήμερα και σε κάθε περίπτωση, δεν είναι να δώσω τώρα βάρη στον ένα ή στον άλλο, μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό των τιμών μια σοβαρή διαπραγματευτική διαδικασία και τιμές των φαρμακών. Για πέστε μας, τι λέτε αυτό. Ακούστε, την άποψή μου θα σας πω. Υπάρχουν σήμερα γύρω από το φάρμακο, υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Υπάρχουν οι τιμές που παίρνει ένα φάρμακο από τη μία πλευρά, η τιμολόγησή του, και από την άλλη το τι αποζημιώνει το ελληνικό δημόσιο, το κράτος. Εδώ λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει σε διάφορες χώρες του εξωτερικού που έχει τύχει να έχω λάβει γνώση, είναι ότι άλλη τιμή πουλάει η εταιρεία το σκεύασμά της στους ιδιώτες, στα ιδιωτικά ενδεχομένως φαρμακεία, και άλλη τιμή εξασφαλίζει να αποπληρώσει στον κατασκευαστή, στην εταιρεία. Αυτό αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης με την εταιρεία. Ήδη ο ΕΟΠΗ... Στην Ελλάδα γίνεται. Ναι, υπάρχει επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΗ για αυτή τη δουλειά. Τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω. Είχε θεσπιστεί και είχε αναγγελθεί. Θεωρώ πως έχουμε, αλλά λάβετε υπόψη ότι η φαρμακευτική δαπάνη έχει ταβάνι. Είναι συγκεκριμένη. Ναι, 1,8. 1,900. Το θέμα είναι πως διαπραγματεύεσαι με τις εταιρείες στα επίπεδα επιμέρους θεμάτων, ναι, φαρμάκων κατηγοριών. Και μία τελευταία ερώτηση. Άκουσα τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Ξανθό, στη Βουλή να λέει ότι μία πολύ σημαντική εισαγωγή είναι ενός μηχανισμού για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Περί τίνος πρόκειται? Ξέρετε ή αφορά άλλο τομέα? Κοιτάξτε, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα είναι κατά κάποιο τρόπο δεσμευτικά για τους γιατρούς, για να μην ξεφεύγουν στη συνταγογράφηση και γράφουν σκευάσματα τα οποία δεν συνάδουν με την πρωτογενή πάθηση κάποιου ασθενή. Είναι κανόνες για τους γιατρούς αυτή. Είναι κανόνες, θα έλεγα, για τους γιατρούς. Ναι. Εντάξει, εμείς θεσμικά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πλην όμως έχουμε διαπιστώσει αυτό που λέτε στην πράξη. Άρα είναι και αυτό ένας μηχανισμός έλεγχος της συνταγογράφησης. Είναι ένας μηχανισμός. Από τις ποιότητες τουλάχιστον. Σωστή κατεύθυνση, βεβαίως, γιατί κοιτάει να περιορίσει φυγόκεντρες τάσεις από τη λέγκη άρτη της συνταγογράφησης. Μάλιστα. Και δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω μόνο να κλείσω κάτι με μία. Θα σας δώσω αντίγραφα από όλα αυτά που έχω κάνει χρήση και το βιβλίο του Πέτερ Γκέτσε και του κύριου Σούρλα και του κύριου Κρεμαστινού, του κύριου Αγγελτζή Στόδου Σαΐδη. Και να πω στον κύριο Ευαγγελάτο ότι σε αυτή τη μεγάλη διασπάθηση χρήματος, κύριε Ευαγγελάτο, πρέπει να σκεφτόμαστε κάτι που είπε και ο Κομφούκιος. Ο ανώτερος άνθρωπος σκέφτεται τη δικαιοσύνη, ο κατώτερος του συμφέροντο.